Για κάποιες εβδομάδες μέχρι να γίνει απονομή δικαιοσύνης. Σωστό, Στίο Σάιπρους, ναι. Ρώμα Λάτσιο, ναι. Α, Νάτσο Πανοτραβόλτα. Ναι, εκεί εσύ είσαι. Δεν κατάλαβα τι είσαι εσύ, Νάτσο Πανοτραβόλτα. Μου την πέσαμε εδώ λοιπόν τον Αστέρα, λέει στο ΑΚΑ. Δεν βρήκα εγώ με την ανακοίνωση, παιδιά. Μόνο το σήμα έχω δει που το κάνανε και που είναι κυτρινόμαυρο. Ναι. Δεν έχω δει κάποιο. Δεν μπορώ να βρω κάποια ανακοίνωση τώρα. Αν βρείτε, ναι, στείλτε μας κάποιο link, ρε παιδιά. Παιδιά, δείτε πού είσαι, ποιο link, πού είναι η ανακοίνωση του Ηρακλή λιγάκι. Δεν ξέρω, το Blue Arena μήπως. Η Ελλάδα τι ανακοίνωση έκανε. Ω, περιέργεια, Βασίλη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, κάτσε. Θα ψάξω Blue Arena, ναι, κλπ. Με πλησίασαν, λέει, φορούσα με κόκκινη μπλούζα. Με πλησιάζει ένας και μου λέει, αν ήταν με άλλον, έναν και μία κοπέλα και μου είπε, θα σε μαχαιρώσω αν είναι συνδεσμιακή η μπλούζα. Ίσως γλίτωσε επειδή μου λέει στο μετρό. Ήταν συνδεσμιακή. Ολυμπιακός είμαι, λέει η Μάρια. Ναι, ήταν, τελικά ήταν συνδεσμιακή η μπλούζα σου. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γιανακόπουλος από την θέα 13 λέει και πήγε να ανοίξει το σπίτι του και τον βρίζανε. Ο καπετάνιος τους διέλυσε κάποτε την Βασίλειο του Βουλγαροκτόνους, την οργάνωση. Οι αυτόνομοι, λέει, έβγαλαν ανακοίνωση. Κάτσε, οι αυτόνομοι ή είπα Ηρακλής. Γιατί εδώ δεν είναι Ηρακλής. Όχι, μάλλον οι αυτόνομοι. Α, πώς είναι οι αυτόνομοι. Εντάξει. Α, να το τώρα. Αντιπροπαγάνδα, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Α, να σε καλά. Λοιπόν. Αναβάθμιση τη καφρίλα και τη δίκη. Λοιπόν, ανακοίνωση τη αυτόνομη σειρά 10 μα τη διαβάζει τώρα ο Μάριος. Ναι. Ανακοίνωση τη αυτόνομη σειρά 10. Τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται ένα συσσαγωγικά οργανωμένο στρατό με κεντρικό του μότο μία πόλη, μία ομάδα. Κατάφερε να αντιγράψει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα καλά που έκαναν οι Αθηναίοι. Σε εισαγωγικά τα καλά. Σε εισαγωγικά τα καλά. Και από το αποτέλεσμα ήταν η αναβάθμιση της καφρίλας και της δειλίας. Επιθέσεις 30 σε 3, πεσήματα σε μαγαζιά με οικογένειες μέσα, καρτέρι κάτω από τα σπίτια, καμένα αμάξια, σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με την οπαδική κοινότητα, αλλά μόνο με εγκληματίες. Η χθεσινή δολοφονία έγινε ξανά από τους ίδιους τους, σε εισαγωγικά, γνωστούς άγνωστους, δολοφόνους του ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση αυτοί δεν έχουν σχέση με τους οπαδούς, αλλά μόνο με τους στιγμούς εγκληματίες και τους φωνιάδες. Αυτή τη στιγμή οι υπόλογοι δεν είναι μόνο αυτοί που έκαναν τηλεφωνία, αλλά και αυτοί που την όπλησαν. Οι ευθύνες βαραίνουν τόσο το τμήμα αθλητικής βίας, όπου προσφέρει ασυλία σε αυτούς τους μαχαιροβγάλτες, να σουλατσάρουν ανενόχλητοι, αλλά και τους δημοσιογράφους αυτής της ησυχαμένης πόλης, που κόβουν και ράβουν τις ειδήσεις όπως βολεύει σε κάθε περίπτωση. Τόσα χρόνια καφιόσασταν ότι είστε, σε εισαγωγικά, παντελονάτι. Μέσα σε 1,5 χρόνο δείξατε 2 φορές τι πραγματικά είστε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άλκη σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει και όπως είχε στους παδούς. Λοιπόν. Αυτό είναι ο μυθύρα 10. Η ανάρτηση που κάνανε τα παιδιά. Ζούσαμε για το Σαββατοκύριακο να πάμε να δούμε τις ομάδες μας όπου και αν έπαιζαν. Όταν το ξαναζήσουμε αυτό, τότε θα έχουμε νικήσει σαν οπαδί Μάνος Φορόφη. Αυτό οι οπαδοί, πίστεψέ με, Μάνος Φορόφη, το θέλουμε όλοι. Όλοι νοσταλγούμε εκείνες τις στιγμές που πηγαίναμε. Και ποιος οπαδός δεν θέλει να έχει και τον αντίπαλο στο σπίτι του, να τον βλέπει, να παίρνει χρώμα το γήπεδο. Ποιος δεν το θέλει, ποιος άγνωστος οπαδός δεν θέλει ξανά τις μετακινήσεις. Όλη αυτή την. Οι χιλιομετράκηδες να κάνουν τις εκδρομές που τόσο αγαπούσαν. Έτσι. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Ποιος δεν το θέλει. Κι όμως έχουμε την απάντηση. Ποιοι δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν αυτοί που είναι στα πράγματα. Αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι οποίες είναι μονίμως εχμάλωτοι των ομάδων. Αυτή είναι η ξεφτύλα της Ελλάδας. Να μην μπορεί μια κυβέρνηση να τα βάλει με τις κολοομάδες, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω με κάποιον που έχει από πίσω 500.000 κόσμο, 1 ή 2 ή 3 εκατομμύρια κόσμο κτλ. Πρέπει κάποια στιγμή μια υπεύθυνη κυβέρνηση να βάλει τέλος σε αυτό το πράγμα. Και όχι να κάνουμε τροπολογίες και αλλαγές νόμων για να προστατέψουμε κυρίως τους μεγάλους λεγόμενους αυτού του ελληνικού ποδοσφαίρου.
συνέχεια τροπολογίες επί τροπολογιών και αδικίες επί αδικιών. Ας γίνει αυτή η εγκληματική ενέργεια εφαλτήριο, μπας και γίνει κάποια τομή σε αυτό το μπουρδέλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και στα οπαδικά κινήματα. Μπας και καθαρίσει κάποια στιγμή αυτός ο βόθρος, αυτός ο βούρκος. Κάτι ένα τίτλο, άρθρο το... Πάσο λέει.